Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαδοκοστάκη, πρόεδρος Συλλόγου Κριτών Καματερού, και δίπλα του είναι ο κύριος Καράλης ο Νίκος. Σωστά? Σωστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι και ο Γιώργος ο Μιμίκος εδώ. Χρόνια ο πολλά. Ο αθλητικός συντάκτης, ο καλός συνάδελφος. Και περιμένουμε εκεί. Πολλά και σε εσάς, σε όλη την Κρήτη. Σε όλους τους κριτικούς αναπηγείς. Περιμένουμε τις ευχές σας. Και ίσως μια μαντινάδα. Δεν ξέρω αν έχετε ετοιμάσει κάτι. Κάτι έχουμε ετοιμάσει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία ξανά. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνετε. Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Οι δύσκολες μέρες αυτές είναι μια πολύ καλή νότα το να επικοινωνούμε με την πατρίδα μας, έστω και έτσι, την ιδιαίτερη πατρίδα μας. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες μαντιναδούλες εδώ. Θα ξεκινήσει ο Αντιπρόεδρος ο Νίκος και θα συνεχίσω εγώ. Βέβαια, θέλω να δώσω και εγώ τα συγχαρητήρια στην εκπομπή και στην παραγωγή. Αυτό που κάνετε είναι πολύ εξαιρετικό. Ενώνει τα παιδιά της Κρήτης εδώ στην Αθήνα με τη γενέπειρά τους. Θέλω να το συνεχίσετε. Είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που συνδεόμαστε. Θέλουμε να υπάρχουν σάλες. Και θέλω να στείλω την αγάπη μου με μια ματινάδα. Χρόνια που φεύγεις ή περνάς. Πάρε καημό και πόνο. Και άσε μόνο τη χαρά για τον καινούριο χρόνο. Χρόνια πολλά σε όλους τους κριτικούς, ανά τη γης. Χρόνια πολλά. Ό,τι το όνειρο χωρεί και όσα ο νους δε βάνει, ο νέος χρόνος που θα έρθει, ευχές να σου τσικάμει. Αφιερωμένη σε όλους τους κριτικούς, κάποια αδυναμία με κάποιο μέρος, με κάποιο νομό, με κάποια περιοχή, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Αδυναμίες έχουμε, γιατί έχω και γονείς και αδέρφια κάτω στην Κρήτη. Ναι. Στο Ηράκλειο μένουν, αλλά καταγόμαστε από τις Μέλαμπες. Είμαστε νότια του νομού Ρεθύμνης, δεν ξέρω, το ξέρετε το χωριό. Όμως βέβαια. Το χωριό το έχουμε επισκεφτεί. Κύριε Παπαδοκοστάκη, εσείς. Εγώ από το Ξηδά, από τη Λίτο Παιδιάδος, από εκεί που ετοιμάζεται το καινούργιο αεροδρόμιο, από το Καστέλια, ξέρετε. Α, βέβαια. Τον πατέρα μου και στη μάνα μου, που φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν θα κατέβω κάτω να κάνουμε μαζί Χριστούγεννα ή πρωτοχρονιά. Τους καλέσατε, τους πήρατε τηλέφωνο να συντονιστούν εδώ στην Κρήτη TV για να σας δουν. Βέβαια. Περιμένουμε με λαχτάρα. Με λαχτάρα. Είχατε προγραμματίσει συνήθως να κατέβετε στην Κρήτη την περίοδο των γιορτών? Πάντα. Το συνδύαζα. Τις μισές γιορτές τις έκανα εδώ με την οικογένεια και τις άλλες μισές την πρωτοχρονιά κάτω στην Κρήτη. Και μαζεύαμε και τις ελιές, οι οποίες φέτος βέβαια θα τις μαζέψει ο Δάκος πάλι, γιατί δεν μπορούμε να κατέβουμε. Μάλιστα. Νίκο, να ρωτήσω κι εγώ από περιέργεια. Βέβαια. Το καμπαναριό που βλέπουμε ακριβώς πίσω από τους δύο πατριώτες μας. Το Αρκάδι, είμαστε στο σύνολο. Είναι το Αρκάδι, έτσι. Τώρα το είδαμε ολόκληρο. Ναι. Είναι ζωγραφιά, δεν είναι ούτε φωτοτυπία ούτε τυχόγραφη. Είναι η ζωγραφιά που έκανε καλλιτέχνη εδώ. Είναι ο σύλλογος, είναι κλειστός ο σύλλογος τώρα λόγω του κορονοϊού. Έχει μέσα πάρα πολλές τέτοιες τυπογραφίες. Και με το Αρκάδι είναι πίσω μας, και το Φαράγγι της Αμαριάς και το Καζαντζάκι και το Βενιζέλο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή όταν τεράσει ο κορονοϊός να το. Μόλις έχουμε άρσει, κύριε Παπαδοκοστάκη, μόλις έχουμε άρσει των περιορισμών και επιστρέψουμε στην περίφημη κανονικότητα, να πραγματοποιήσουμε μία σύνδεση προκειμένου εκεί να μαζευτείτε όσοι περισσότεροι μπορείτε κριτικοί εκεί της περιοχής. Και όχι μόνο μαντινάδες, και λύρα θα παίξετε και χορούς θα έχουμε. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Μακάρι. Ξέρετε ότι έχουμε δώσει ένα βήμα στους κριτικούς που βρίσκονται εκτός Κρήτης. Αμονιάζουν τα μέλη. Βέβαια. Εδώ έχουμε κάνει πάρα πολλά γλέντια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς γλεντάνε οι κριτικοί εδώ στην Αθήνα. Μπορούμε, το μας έχουμε ζήσει. Μας λείπει πάρα πολύ η Κρήτη και με την παραμικρή ευκαιρία τους δίνουμε και καταλαβαίνει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2021. Να έχουμε υγεία. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Αυτό είναι μότο ζωής για τους περισσότερους και νομίζω το πιστεύετε και εσείς οι ίδιοι. Εννοείται. Πάντα πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Ποτέ μισοάγγλιο. Κύριε Παπαδοκοστάκη, κύριε Καράλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλές γιορτές. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία. Να βρεθούμε πάλι αγκαλιασμένοι όλοι μαζί και να χορέψουμε.